Που βεβαίω διαδοθούν από την έγκριση του προγράμματος περίοδος 14-20, τι είναι ανοιχτό και τι προβλέπετε να κάνουμε. Πράγματι, έχουν περάσει 18 μήνες από την έγκριση στο τέλος 2014 των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε στο Υπουργείο Οικονομίας, παράλληλα με την διαδικασία ολοκλήρωσης των προγραμμάτων της περίοδου 2007-2013, τα οποία όπως γνωρίζετε έκλεισαν στο τέλος του 2015 με πλήρη επιτυχία για τη χώρα μας, καθώς είχαμε την Ελλάδα στην πρώτη θέση ως προς την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων για την περίοδο. Και να μείνουμε σε αυτό, διότι είδαμε δημοσιεύματα ότι έχουμε μείνει πίσω, ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα. Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχαν δημοσιεύματα την προηγούμενη περίοδο, υπήρχαν δημοσιεύματα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, τα οποία κινδυνολογούσαν, αν θέλετε, σε σχέση με τα αποτελέσματα που θα έχουμε για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τα δημοσιεύματα αυτά διαψεύστηκαν πλήρως. Δυστυχώς πάλι έχουμε κάποιες, αν θέλετε, αιτιάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε σχέση με τη νέα περίοδο. Μεγάλα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν μεταφέρονται στο καινούριο. Όχι, μεταφέρονται έργα τα οποία είτε για λόγους καθυστέρηση στην υλοποίησή τους και ορίμανσή τους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι στην περίοδο 2007-2013 είχαμε υπερδεσμεύσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όταν σχεδίαζαν τα προγράμματα που άγγιζαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ενταχθεί έργα υπερβολικά πολλά στα προγράμματα αυτά, τα οποία βεβαίως δεν είχαν το βαθμό ωριμότητας και τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Πολλά από αυτά λοιπόν μεταφέρθηκαν στη νέα περίοδο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια εξυγίανσης των προγραμμάτων και η εξυγίανση αυτή περιελάμβανε και την απένταξη έργων τα οποία δεν είχαν καμία οικονομική και κοινωνική σκοπιμότητα, καθώς επίσης βεβαίως και τη μεταφορά τους στη νέα περίοδο. Σε σχέση με τη νέα όμως περίοδο, για να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Επειδή πάλι, όπως ξεκίνησα να λέω, υπήρχαν δημοσιεύματα σε σχέση με καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων. Πρέπει να είμαστε σαφείς και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να συζητάμε καλοδεχούμενη κριτική, αλλά να γίνεται επί πραγματικών δεδομένων. Ποια είναι τα δεδομένα αυτά για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτο δεδομένο. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα από τις 28 η οποία είχε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα προγράμματα της νέας περίοδου πρώτη από τις άλλες χώρες. Αυτό ήδη έγινε με τα προγράμματα επιχειρηματικότητας, τα οποία αυτή τη στιγμή οι προσκλήσεις, οι οποίες εμείς έχουμε εκδώσει ως Υπουργείο Οικονομίας, είναι οι πρώτες αντίστοιχες προσκλήσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστοποιήσαμε και σε συνάντηση με την αρμόδια επίτροπο την προηγούμενη εβδομάδα στην Κροατία. Η ανταπόκριση από το κοινό είναι πολύ μεγάλη. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, το περιμέναμε ότι θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Η οικονομική συγκυρία βεβαίως έχει αναδείξει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ως τη βασική, αν θέλετε, πηγή χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και με αυτή την έννοια ήταν βέβαιο ότι θα υπάρχει σημαντική ανταπόκριση σε αυτά τα νέα προγράμματα. Να πω όμως ότι επειδή το ΕΣΠΑ δεν είναι προφανώς ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί εκτός του οικονομικού κύκλου και του γενικότερου περιβάλλοντος στην οικονομία, έχει μεγάλη σημασία και αυτό νομίζω μας δίνει και την προοπτική για το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες, ειδικά το τελευταίο διάστημα και μετά το Eurogroup της 9ης Μαΐου, όπου είχαμε τις πρώτες, αν θέλετε, σημαντικές θετικές ενδείξεις για την πορεία της διαπραγμάτευσης και της προοπτικής ελληνικής οικονομίας. Μετά λοιπόν από αυτό το ορόσημο, το ενδιαφέρον και για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ παρουσίασε πολύ μεγάλη αυξητική τάση. Χρήματα, κύριε Χαρίτση, πότε έρχονται? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι για να έρθουν τα χρήματα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Είναι ανοιχτές ακόμα. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές ακόμα και μάλιστα είναι ανοιχτές. Θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή ξέρετε, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ εμείς τα σχεδιάζουμε και τα υλοποιούμε αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες πραγματικής οικονομίας. Δεν γίνονται σε συνθήκες, αν θέλετε, εργαστηρίου στα κλειστά γραφεία του Υπουργείου. Με αυτή την έννοια, το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα και μετά από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης προηγήθηκε για την εκπόνηση των προγραμμάτων, δεχτήκαμε
σημαντικό αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς φορείς και κοινωνικούς φορείς για την παράταση στην προθεσμία των αιτήσεων, εμείς προχωρήσαμε στις παρατάσεις αυτές και μάλιστα στα προγράμματα εκείνα τα οποία παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση, δώσαμε και αύξηση των σχετικών προϋπολογισμών. Δεσμεύσαμε δηλαδή περισσότερους πόρους στα συγκεκριμένα προγράμματα, εστιασμένα ακριβώς επειδή βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από την οικονομία. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων. Για πρώτη φορά όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει με τρόπο αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό, έτσι ώστε. Και ανοιχτό, να μπορώ να ελέγξω αν ο κύριος Δαράκης πήρε ή δεν πήρε νομίμως. Και να γίνει η διαδικασία ανοιχτά και γρήγορα, αλλά να γίνει και αντικειμενικά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΕΣΠΑ ήταν ένα σύστημα το οποίο αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία από τους πολίτες, ακριβώς επειδή θεωρείται ένα σύστημα το οποίο ήταν κλειστό και απευθυνόταν σε λίγους και κλεκτούς. Εμείς το ανοίγουμε αυτό το σύστημα. Είναι σαφή τα κριτήρια αξιολόγησης για όλους από πριν, από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Κλείνει λοιπόν και η διαδικασία της αξιολόγησης και μετά περνάμε στη διαδικασία ένταξης. Και βλέπουμε εδώ και μια κάρτα. Ναι, και βλέπουμε για μια ένα κάρτα, από τα προγράμματα. 110 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση μικρών ένταξης επιχειρήσεων. Και επειδή έτσι, πράγματι το ερώτημα το οποίο θέσατε πριν και δεν θέλω να υπεκφύγω, είναι το πότε θα πέσουν χρήματα στην οικονομία μέσω των προγραμμάτων αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι και μετά την ένταξη των δικαιούχων στα προγράμματα, το προηγούμενο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι καθυστερούν πάρα πολύ οι εκταμιεύσεις, με αποτέλεσμα πάρα πολλές περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων τελικά να εγκαταλείπονται γιατί περνούσαν και 2 και 3 χρόνια μέχρι την ίσπραξη των χρημάτων και από τους δικαιούχους. Εμείς αυτό το διευκολύνουμε, εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα και το διευκολύνουμε με τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού, ενός λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορεί προκαταβολή και θα δούμε στη συνέχεια και για τα επόμενα στάδια αποπληρωμής των επενδυτικών αυτών σχεδίων. Αυτό έχει λήξει, είναι σε προπηγή, το έχετε συζητήσει. Όχι, έχει λήξει, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εκκρεμεί μόνο η προεδρία της Υπουργικής απόφαση από εμένα, αυτό θα γίνει σε επόμενες ημέρες. Έτσι ώστε να μπορούν χωρίς εγγυητικές επιστολές και μόνο με τα προτιμολόγια να μπορούν οι δικαιούχοι να λάβουν, να εισπράξουν την προκαταβολή αυτών των προγραμμάτων. Έχει γίνει λοιπόν ένα ολόκληρο, αν θέλετε, πλέγμα παρεμβάσεων, έτσι ώστε και οι διαδικασίες να γίνουν πιο διαφανείς και το σύστημα να απλοποιηθεί και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην όσο δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωση όλων των προαπαιτημένων διαδικασιών μέχρι να φτάσουμε στην εκταμίευση των. Υπάρχει ένα ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, πολιτικής. Δηλαδή, πράγματι τα ΕΣΠΑ είναι ένα οικονομικό εργαλείο ιδιαίτερης σοβαρότητας. Έχει όμως σημασία η στρατηγική και η πολιτική που θα ασκήσεις με αυτά. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται, ας πούμε, για να ικανοποιηθούν κοινωνικές ομάδες. Έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή, τι ακριβώς έχετε βάλει ως προτεραιότητα. Με ποιον τρόπο έχετε θα απόλυτο δίκιο. Και άλλες φορές στο παρελθόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και άλλες φορές στο παρελθόν με μεγάλο εργολάβη. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι. Δημοσίων έργων. Τα πάντα είναι ζήτημα πολιτικής. Δεν αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του ΕΣΠΑ μόνο με όρους τεχνοκρατικούς, αν θέλετε. Βεβαίως υπάρχει και πολύ τεχνική δουλειά η οποία πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Αλλά επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι τα ζητήματα είναι πρωτίστως πολιτικά. Οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε έχουν πολιτικό περιεχόμενο. Οι παρεμβάσεις τόσο ως προς τις διαδικασίες απλοποίησης και ενίσχυσης της διαφάνειας που σας περιέγραψα πριν, αλλά και οι παρεμβάσεις που γίνονται, όπως σωστά το θέτετε, ως προς το περιεχόμενο των ίδιων των προγραμμάτων. Δηλαδή, επειδή πλέον από ό,τι φαίνεται οι ενδείξεις είναι ότι περνάμε σε μια περίοδο στην οποία το ζήτημα της ανάπτυξης θα τεθεί με άλλους όρους με μεγαλύτερη ένταση και θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα για την ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα. Το ποιους θα ενισχύσουμε μέσω ποιων διαδικασιών και ποιων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή την κυβέρνηση, για αυτή την κυβέρνηση αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για το, για το επόμενο διάστημα. Άρα και εμείς ως προς το ΕΣΠΑ που είναι ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ελληνικής οικονομίας κάναμε ένα συνολικό σχεδιασμό ως προς το ποιους θα ενισχύσουμε και μέσω ποιων προγραμμάτων. Ο σχεδιασμός αυτός αναγνωρίζει ποιοι είναι, αν θέλετε, οι τομείς και όχι απλώς επιμέρους κλάδι, αλλά ολόκληρες αλυσίδες παραγωγικών δραστηριοτήτων οι οποίες για να πρέπει, ένα δείγμα, δηλαδή, πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό, βεβαίως, για να λέμε γενικώς. Βεβαίως. Για να, μην λέμε, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, για παράδειγμα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Ο αγροδιατροφικός τομέας. Και μιλάω για τομέα γιατί πρέπει εκεί να δούμε το σύνολο των δραστηριοτήτων. Σωστό. Από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την μέχρι το τελικό προϊόν, μέχρι να φτάσει στο ράφι. Και αν θέλετε, για να το πάω και ακόμα παραπέρα, όχι στο ράφι μόνο του ελληνικού σούπερ μάρκετ, αλλά και στις διεθνείς αγορές. Άρα είναι μια σειρά εκεί πέρα δραστηριοτήτων.
και παρεμβάσεων πρέπει να γίνουν σε διαφορετικά επίπεδα και κλίμακες, mm-hmm. έτσι ώστε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεύτερος τομέας, βέβαια, πάρα πολύ σημαντικός είναι ο τουρισμός. Επίσης, ο τουρισμός τον αντιμετωπίζουμε ως μια αλυσίδα αξίας, η οποία συνδέεται με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως είναι και ο αγροδιατροφικός τομέας. Για παράδειγμα, για να μιλήσω και συγκεκριμένα στα προγράμματα τα οποία έχουμε ήδη τώρα εκπονήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Δίνουμε ειδική μέρημνα, δίνουμε ένα μπόνους αν θέλετε στους υποψήφιους δικαιούχους σε περίπτωση που για, στο πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις αναφέρομαι, σε περίπτωση που για τις τουριστικές αυτές επιχειρήσεις αξιοποιήσουν προϊόντα από τις τοπικές αγορές. Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τους διαφορετικούς κλάδους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι.